Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με το νομοσχέδιο πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας από τη Βουλή, με το οποίο 411.000 πολίτες της χώρας αποκτούν πρόσβαση στα ελληνικά κανάλια. Η δράση αφορά 3.500 λευκές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι κάτοικοι των οποίων θα προμηθευτούν κουπόνι, το οποίο θα εξαργυρώνουν στον πάροχο της επιλογής τους για την απόκτηση εξοπλισμού που θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας. Αφορά το Δήμο Αλεξανδρούπολης, πρόκειται για τους οικισμούς Λεπτοκαριά, Μελία και Πηλαία, με το ποσό της επιδότησης να ανέχεται σε περίπου 130 ευρώ, όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, Γιώργος Παντελίδης. Ναι, με καινούριο νόμο που ποιος έχει βγει πρόσφατα, δίνει το δικαίωμα σε περιοχές όπως την Λεπτοκαριά, τη Μελία και την Πηλαία να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα εθνικής εμβέλειας, όπου υπάρχει επιχορήγηση από το ίδιο το κράτος. Οι ενδιαφερόμενοι των περιοχών αυτό που πρέπει να είναι να έχουν την κύρια μόνιμη κατοικία τους στις περιοχές αυτές που προανέφερα, με μια επιδότηση η οποία νομίζω είναι περίπου 136 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πάρουν το πιστοποιητικό που φαίνεται ότι είναι η κύρια κατοικία τους στις περιοχές αυτές, ούτως ώστε να πάνε στον πάροχο που έργου, όπως είναι δηλαδή ο ΤΕ και άλλες υπηρεσίες ιδιωτικές, για να μπορέσουν να κάνουν το δικαίωμα αυτό της πρόσβασης στα δίκτυα εθνικής εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις περιοχές αυτές, ενώ η προθεσμία είναι μέχρι τις 20 του Δεκεμβρίου. Ναι, η προθεσμία είναι μέχρι 20 Δεκεμβρίου, γιατί μετά από τις 20 Δεκεμβρίου, όπως καταλαβαίνετε, θα χαθεί αυτό το δικαίωμα.